Ah. Εντάξει, αυτό. Ποιο, αυτό εδώ. Όχι, αυτό εδώ βάζει. Πότε βάζει μετά το σοκτώ. Όχι, μόλις τελειώσουμε. Όχι, μόλις τελειώσουμε. Αλλά τι γίνεται, μου λέει. Θα παίζει σε μία χρόνια. Για να το δούμε. Θα πάμε βλέψει εκεί που πρέπει να βλέψει. Κορτά. Είναι ράμε, έχρωμο. Τι είναι, σίγουρο. Όχι, λέω. Αλλά γραμμένο μέσα στα χιόνια και σε ένα νησί. Εντάξει. Επί κομμουνιστικού καθεστώτος. Α, την εποχή εκείνη. Τότε έχουν γίνει αυτά. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες. Επί... Να μην σου πω το περιεχόμενο. Επί Λένι, Στάλιν. Ναι, τότε που βασίλευε η αθεία. Και να δεις την ευσέβεια των Ρώσων εκεί μέσα. Πώς πιστεύουν οι Ρώσοι και τι κάνουν. Τι πιστεύουν πιο πολύ από εμάς. Ωωω, πώς θα μας κάνει τώρα. Βασίλα και έβαλε την πρόσφυγη. Τι μηχανή, δεν ακούστηκε. Λέγει τούτο το βιβλίο ότι το μόνο βέβαιο στον κόσμο αυτό είναι ο λόγος ο προφητικός. Να το επαναλάβω και να το ερμηνεύσω, χρειάζεται ερμηνεία. Το μόνο σίγουρο στον κόσμο αυτό είναι ο προφητικός λόγος. Έχομεν βεβαιότερον των προφητικών λόγων. Λέει η Αγία Γραφή. Αυτό το βιβλίο, η Καινή Διαθήκη, όλο, αυτό το χαρακτήρα έχει. Δηλαδή, είναι λόγος προφητικός. Απλά, πολύ απλά, φτάνει να πούμε ότι μας προσδιορίζει και μας αποκαλύπτει το αιώνιο μέλλον. Ποιο άλλο βιβλίο μιλάει για το αιώνιο μέλλον. Είναι επομένως μία προφητεία. Προφητεία που δεν μπορεί να την οριοθετήσουμε χρονικά. Να πούμε ότι αρχίζει από τότε μέχρι τότε. Γιατί είναι ο ίδιος ο λόγος του Θεού, ο προφητικός λόγος, που έλαβε σάρκα και έγινε άνθρωπος και μας αποκάλυψε το μέλλον. Θέλουμε παραπάνω. Άρα, το μόνο σίγουρο, το μόνο στέρεο, το μόνο βέβαιο, το μόνο αιώνιο είναι ο προφητικός λόγος. Είπα ότι όλη η γραφή είναι λόγος προφητικός. Αλλά ορισμένα σημεία της είναι έντονα προφητικά, έντονα, δηλαδή μπορεί να αντιληφθεί
και ένας αρχάριος βαλμένα μέσα στο χώρο το χριστιανικό. Και ένας αρχάριος. Και αυτά τα έντονα στοιχεία είναι σε ορισμένα μέρη της γραφής, μα πιο ειδικά είναι καταχωρημένα τα κομμάτια αυτά γραμμένα μέσα στην Αποκάλυψη. Αποκάλυψη ίσον προφητεία. Πάρε λέει και γράψε τι θα συμβεί στο μέλλον. Ό,τι θα σου πω εγώ, λέει το Πνεύμα το Άγιο στον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. Άρα η Αποκάλυψη είναι το βιβλίο που το λέει και μόνο του. Αποκάλυψη, φανέρωμα, προφητεία καθαρή. Προφητεία καθαρή. Εδώ στο κεφάλαιο το δεύτερο της Αποκαλύψεως και στο χωρίο το 12ο δεύτερο κεφάλαιο Αποκαλύψεως και χωρίο 12 μιλάει ο Κύριος μας μέσω αγγέλου ή και ο ίδιος σε έναν από τους επισκόπους της Μικράς Ασίας. Και του λέει χαρακτηριστικά «Και το αγγέλο της εν Περγάμω Εκκλησίας και στον επίσκοπο, στο δεσπότη που λέμε σήμερα, της Εκκλησίας της Περγάμου της Μικράς Ασίας, που δεν υπάρχει σήμερα, γράψον, γράφτου, τα δε λέγει ο έχων τη ρομφέαν τη δίστομον την οξίαν». Αυτό, αυτά σου λέγει αυτός που κρατάει το δίκοπο σπαθί στο χέρι και κόβει πάρα πολύ. Ρομφέα, δίστομος, δίκοπο. Κόβει από τις δύο πλευρές, αλλά είναι οξύτατο. Σίγουρα ρομφέα είναι, κατά τον Απόστολο Παύλο, ο Λόγος του Θεού που κόβει τόσο όσο δεν αντιλαμβάνεται κανένας ανθρώπινος νους και φτάνει μυστικά και αόρατα μέσα στα τρίσβαθα του ανθρώπου μέχρι το μυαλό των οστέων και καθαρίζει ό,τι σάπιο βρει. Ο έχων ότα ακούει να κουέτω και ο έχων ου ακούει να κουέτω. Λοιπόν, και αυτός που έχει μυαλό ας τα κατανοήσει. Κόβει ο Λόγος του Θεού. Λοιπόν, αυτό το μαχαίρι το δίκοπο που είναι ο Λόγος του Θεού και τον απευθύνει στον επίσκοπο της Εφέσου λέγει «Είδα τα έργα σου και πού κατοικείς». Αυτά τα καταλαβαίνετε. Το είδα σημαίνει γνωρίζω καλά. Είναι με όμικρον γιώτα. Και πού κατοικείς. Όπου ο θρόνος του σατανά. Προσέξουμε καλά. Μιλάει για θρόνο του σατανά. Σίγουρα αφού κατοικεί σε μια πόλη, είπαμε τα Θυάτιρα, Πέργαμο, αφού
εκεί είναι η Μητρόπολη του, εκεί έχει στήσει, λέει, και ο Σατανάς το θρόνο του. Όπου, να το γνωρίζουμε, εκκλησία ζωντανή, εκεί και πόλεμος ασταμάτητος από τον Σατανά. Δεν νοείται εκκλησία ή χριστιανός ζών που να μην έχει πόλεμο. Θυμηθείτε τον καθαρό λόγο του Κυρίου που είπε «Ουκ ήλθον βαλήν ειρήνην επί την γη, αλλά μάχεραν». Δεν ήρθα να βάλω ειρήνη στη γη. Προσέξτε το, μην το παρεξηγήσετε. Δεν μιλάει για αυτή την ειρήνη που εμείς λέμε και ευχόμαστε τόσο επιπόλαια, αγάπη και ειρήνη και τα ρέστα και εξωτερικά πράγματα. Μιλάει για μόνιμη, αναφέρετη, αιώνια ειρήνη ο Κύριος εδώ. Θυμηθείτε το λόγο του Κυρίου που είπε αμέσως μετά την Ανάστασή του που παρουσιάστηκε ο μετάς του, ειρήνη ημίν, το θυμόσαστε, μόλις παρουσιάστηκε ο μετάς με την Ανάσταση, η πρώτη ευχή που έδωσε, ειρήνη ημίν. Και από την άλλη μεριά λέει, ήρθα να βάλω πόλεμο. Μπορούμε να ερμηνεύσουμε τι ειρήνη και πόση ειρήνη βασίλευε ουράνια στον πρωτομάρτυρα Στέφανο, που τον ειδοπολούσαν και έλεγε μην, με απόλυτη ειρήνη και γαλήνη ψυχής, μη στήσεις την αμαρτία, μην τους υπολογίσεις την αμαρτία. Αυτή τη δίνει ο κόσμος την ειρήνη. Είναι, μιλάμε επομένως, πόλεμο από τη μία και γαλήνη από εκείνο που πολεμείτε. Να μην ανταποκρίνεται με τον τρόπο που πολεμείτε, αλλά να έχει σαν μόνιμο όπλο του την ειρήνη. Εδώ λοιπόν ο επίσκοπος της Εφέσου, της Περγάμου, με συγχωρείτε, της Περγάμου, καθιστά την προσοχή, του αφιστά την προσοχή ο Κύριος και του λέει άκουσε, κατοικείς εκεί που έχει στήσει το θρόνο της Σατανάς. Άρα έργο σου είναι να τον πολεμήσεις. Και πώς πολεμείται ο Σατανάς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας. Ένα μόνο έργο τον πολεμάει και αυτό είναι η δύναμη της προσευχής. Είσαι δεμένος στην προσευχή, δεν τολμάει να σε πειράξει. Και αν σε πειράξει, εξόπραξε και μακριά. Εδώ λοιπόν, να έχουμε και το νου μας, να δούμε γιατί του λέει είσαι, είδα τα έργα σου και πού κατοικείς, όπου ο θρόνος Σατανά. Και προσέξτε το παρακάτω, και κρατείς. Κρατείς γερά το όνομά μου. Το προσέχετε. Μας θυμίζει τον Απόστολο Παύλο που λέγει δεν, και τον Απόστολο Πέτρο όταν τους καλέσανε να απολογηθούν με το πρώτο κήρυγμα που κάνανε μέσα στο Ιεροσόλυμα, Πέτρος και Ιωάννης, και τους είπανε μην ξαναμιλήσετε στο όνομα εκείνου. Τότε είπε ούτε στην έτερον όνομα επί της γης. Δεν υπάρχει άλλο όνομα επί της γης πιο γλυκό, πιο ωραίο, ύψιστο από το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Η απάντηση. Αγκαλιά με το όνομα του Χριστού. Πώς τον Παύλος λέει, επιλαβού, πιάσου σφιχτά από την αιώνια ζωή. Πού είναι ο Κύριος? Η αιώνια ζωή είναι ο Κύριος. Μην ζητάμε να δώσουμε
άλλο όνομα, άλλο περιεχόμενο από τον ίδιο τον Κύριο που είναι η αιώνια ζωή. Δεν είπε, δεν λέει. Εκείνος που φεύγει από εδώ και με αγαπάει, έρχεται στην αιώνια ζωή που είμαι εγώ. Ο άλλος πάει που δεν με αγαπάει στην κόλαση. Λοιπόν, και εδώ του λέγει «και κρατείς το όνομά μου και ου κρινήσω την πίστη μου». Θεέ, να αρνήθηκες την πίστη στο δικό μου όνομα. Δεν την αρνήθηκες. «Και εντεσημέρες εσ αντίπας ο μάρτης μου ο πιστός». Και κατά τις ημέρες που ο μάρτης μου, τις ημέρες εκείνες που αυτά υπόθηκαν και γράφτηκαν κατά συνέπεια, μαρτύρησε ένας πιστός, λέει εδώ η Αποκάλυψη, δίνοντας τη ζωή του και το αίμα του για το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το όνομά του ήταν Αντίπας. Απεκτάνθη παρημήν, φωνεύτηκε μπροστά σε εσάς, όπου ο Σατανάς κατοικεί. Έργο του Σατανά, θυμόμαστε τι είπε ο Κύριος, ποιο είναι το έργο του. Αυτός ο Σατανάς, είπε ο Κύριος, ανθρωποκτόνος εστί, ανθρωποκτόνος. Το έργο του είναι να σκοτώνει ανθρώπους και κυρίως, αν μπορεί και αν θέλουν οι άνθρωποι, τις ψυχές τους. Είναι ανθρωποκτόνος. Χαίρεται όταν οδηγεί στο θάνατο ψυχές ανθρώπων, ζωές ανθρώπων δηλαδή. Μέχρι εδώ τον ανεβάζει τον επίσκοπο. Τον ανεβάζει και του λέει «κρατείς το όνομά μου». Και μάλιστα σε ημέρες δύσκολες που πολεμεί, που γίνεται πόλεμο. Εδώ ήδη έχει ομιλεί για μάρτυρα και μαρτύριο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, δεν υπάρχει ούτε μία επισκοπή στη Μικρά Ασία. Πέρασε από εκεί ο Αντίχριστος που λέγεται Μωάμεθ και τα σάρωσε όλες οι εκκλησίες. Όλες. Γι' αυτό και λέει ένας ιστορικός εκκλησίας, ο Ευσέβιος, ότι κάτω από το χώμα της Ασίας μεγάλα στοιχεία, μεγάλοι Άγιοι, και κοιμώνται, προσέξτε το αυτό, και κοιμούνται, δεν λέει πεθαμένοι, γιατί αυτά τα στοιχεία κάποια στιγμή θα σηκωθούν από το προσωρινό ύπνο και θα αναστηθούν. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Όλοι τη γλυκιά αυτή η μέρα να μας ανοίξει ο Κύριος την καρδιά να την αγαπήσουμε και να μην αισθανόμεθα το θάνατο σαν φόβητρο όπως το αισθανόμαστε. Δεν είναι φόβητρο, είναι λύτρωση ο θάνατος. Έτσι μας λένε οι Άγιοι που μαρτύρησαν, γιατί άλλωστε μαρτύρησαν με έρωτα προς τον θάνατο. Γιατί αγαπούσαν το όνομα, κρατούσαν, κρατήσει λέει το όνομα, κρατούσαν το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ενώ τον χαρακτηρίζει έως εδώ ομολογητή, στη συνέχεια, ας το προσέξουμε αυτό, θα μας πει «βέβαια κρατήσεις το όνομά μου, αλλά όμως το να κρατήσεις το όνομά μου έχει κάποια συνέπεια, έργων». Έργων, λέει, με αγαπάς, δεν φτάνει μόνο να με αγαπάς, αλλά άφησε
ή δυνατόν ό,τι κακό έχεις, έστω και ένα κακό να έχεις, και κάνε το καλό. Προχωράω. Αλλά έχω κατά σου ολίγα. Έχω εις βάρος σου κατά. Προσέξουμε. Αυτόν τον οποίο χαρακτήρισε ως ομολογητή, ως κρατούντα σφιχτά το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, εδώ λέγει έχω ολίγα κατά σου. Ότι έχεις εκεί κρατούντας την διδαχήν Βαλαάμ. Γιατί ανέχεσαι, προσέξτε το αυτό, και εγώ και εσείς, ανέχεσαι του λέει, δεν ανοίγεις τούτο εδώ να πελεκίσεις τους οπαδούς του Βαλαάμ. Θα το εξηγήσω, προσέξτε. Σε μία προηγούμενη νομίζω ή μία επόμενη εδώ στην Αποκάλυψη μέσα, επόμενο κεφάλαιο, ομιλεί για μία μεγάλη αίρεση που την ακολουθούσαν άνθρωποι ακόλαστοι. Τι σημαίνει ακόλαστη? Που είχαν σαν δόγμα, σαν πιστεύω, ότι σώζεσαι εάν κάθε παράβαση σαρκική ζήσεις. Παραφύσιν είναι, δεν ξέρω τι είναι, μπορείς να απολαύσεις σαρκικά αυτή την ειδονή. Αυτή θα σε οδηγήσει στον παράδεισο. Σόδομα και Γόμαρα. Με το όνομα, μπράβο, Νικολαΐτες. Είναι Νικολαΐτες το όνομα. Τους λέγανε ότι κάνετε αυτά ή θα πάτε στον παράδεισο. Όπως τώρα που είναι τα καμικά, σκοτώνε για να πάτε στον παράδεισο. Τώρα έχουμε Νικολαΐτες, είναι οι νεοπαγανιστές οι λεγόμενοι που αρνούνται το Θεό για να κάνουν τι θέλουν. Λοιπόν, θέλω να προσέξουμε λίγο. Έχεις κρατούντας. Έχεις, από την άλλη μεριά όμως, εκεί στην επισκοπή σου μέσα, πρέπει να είναι καθαρή επισκοπή σου. Τέτοια στοιχεία να τα πετάξεις. Για θυμηθείτε τον Απόστολο Πέτρο, όταν ο Ανανίας στην πρώτη εκκλησία, την Αποστολική, ρωτήθηκε, όλα τα λεπτά τα έδωσες από την πούλη του χωραφιού? Και είπε ψέματα, ναι. Για ένα ψέμα τον καθάρισε. Για ένα καθαρή εκκλησία. Για ένα καθαρή η εκκλησία. Τώρα δεν ξέρω, Βασίλειε, αν θα μείνει κανείς, αν το Πνεύμα το Άγιο. Από εμάς που λέμε. Ναι. Βάλει χέρι, γιατί άλλα λέμε. Και άλλα κάνουμε. Αλλά εδώ θέλω να σταθώ. Λέει, τους έχεις την επισκοπή σου και τους ανέχεσαι. Την ανοχή, προσέξτε, δεν έπαιρνε μέρος στο έργο. Την ανοχή τη χαρακτήριζε ως έργο του επισκόπου, συμμετοχής στο έργο. Δεν πρέπει να έχουμε να ανεχόμαστε. Πρέπει να φέρουμε αντίσταση. Αυτό λέει το. Ναι, όχι. Ανέχεις, το λέει και το κύριο Κερμίνης. Ναι. Ανέχεσαι αυτούς που ακολασταίνουν. Θα το δώσουμε περισσότερο ερμηνεία στο θέμα αυτό, να το δούμε πιο πλατιά. Σε αυτή την ταινία μέσα, στο CD που έδωσα στο Βασίλη, πάει εκεί μια γυναίκα να πάρει την ευχή του γέροντα, θα το δείτε μέσα εκεί άμα το δείτε, και της αποκαλύπτει και της λέει, πρόσεξε το παιδί που έχεις μέσα σου, θες να το σκοτώσεις, μην το σκοτώσεις, μα δεν μπορεί να το μεγαλώσει. Αυτό θα σου φέρει δόξα, της λέει. Ελάτε τώρα εδώ. Όλοι μας δείτε να δούμε ότι η ανοχή του κακού σημαίνει συμμετοχή προσωπική στο κακό μέσα.
Γιατί, και του λέει, έχω κάτι εναντίον σου. Και μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος ο ίδιος, για να του πιστεί την προσοχή, του πει, θα την πληρώσεις. Άλλος αμαρτάνει, αλλά εσύ θα τιμωρηθείς την αμαρτία του. Δεν καθάρισες τη στάγη σου. Δεν καθάρισες τη στάγη σου. Και μιλάει στη συνέχεια, προσέξτε, ότι η αμαρτία, εδώ μιλάει για τους Νικολαίτες. Για Σόδομα και Γόμορα, πες εσύ. Έτσι. Ο Κύριος μας, θυμίζω και στον εαυτό μου και σε εσάς, χαρακτήρισε το λαό του Ισραήλ που στρεφόταν εναντίον του και αρνιόταν τη θεότητά του ως λαό πορνείας. Και αυτό θέλω να το προσέξουμε. Εμείς, λέει, οι παιδιά του Αβραάμ παραστατήσανε. Δεν έχουμε, λέει, καταγωγή από πορνεία. Είμαστε παιδιά του Αβραάμ. Και ξεκαθάρισε ο Κύριος και είπε ξεκάθαρα, γενεά Μιχαλής αμαρτωλή. Και αμαρτωλή. Κάνανε μοιχεία, δεν κάνανε μοιχεία. Μόνο που έλεγαν όχι στο θέλημα του Θεού και στρεφόντουσαν εναντίον του Κυρίου, τέρμα, είχαν κόψει σαν το μοιχό το σύνδεσμο από τη γυναίκα. Ενώ ότι ο μοιχός πάει με άλλη γυναίκα. Και αυτοί είχαν αφήσει τον αληθινό Θεό και πήγαιναν με άλλη γυναίκα, με άλλο Θεό. Με το Θεό του εγωισμού τους, με το Θεό της αμαρτίας. Πας αμαρτάνουν για τον Κύριο, καθένας που αμαρτάνει για τον Κύριό μας και δεν μετανοεί, έχει το όνομα του μοιχού και του πόρνου. Δεν είναι ανάγκη, δεν πόρνευσα, δεν μίχεψα, φωνάζω, δεν έκανα και καμία σχέση με τον Θεό. Και ο Κύριος φωνάζει, είσαι μοιχός, εσύ η γυναίκα είσαι Μιχαλής. Τα ξεκαθαρίζει. Είμαι τον Κύριο, οπότε τα πράγματα αλλάζουν, ας είμαστε αμαρτωλοί, αλλά μετανοούντες. Είμαι εκείνο που είχε ζήσει στο θρόνο μέσα στην Επισκοπή, οπότε είμαστε πόροι και μοιχοί. Ας μην πάμε με γυναίκες. Μην ξεγελιόμαστε, είναι χαρακτηρισμός του Κύριου. Διαβάστε, είναι, το δείτε. Το λέει, δεν το λέει Μιχαλή. Γενεά, πονηρά και Μιχαλής. Δεν μιλούσε καθαρά εδώ για σαρκική σχέση. Μιλούσε για αποκοπή, κόψιμο και φυγή από το θέλημα του Θεού. Μέσα στη Γραφή, μέσα στην Αγία Γραφή, μιλάει πότε κόβεται, αποκόβεται ο άνθρωπος από το Θεό. Πότε αποκόβεται. Και αναφέρει χαρακτηριστικά. Όταν ο άνθρωπος είναι, χαρακτηρίζει και είναι επομένως συνετός για τον εαυτό του. Συνετός, θα το εξηγήσω, για τον εαυτό του. Ουέ, αλίμονο, η συνετή παρεαυτής και ενώπιον αυτών επιστήμονες. Αλίμονο σε εκείνους που χαρακτηρίζουν τον εαυτό τους ως συνετό τον εαυτό τους και παρουσιάζονται ενώπιον των άλλων ως γνώστε πολλών. με μία λέξη, αλίμονο στους εγωιστές. Λέγει εγωισμός ο Απόστολος Παύλος και γενικά η Γραφή, ίσον, ειδωλολατρία, ειδωλολατρία, λατρεύεις το εγώ το δικό σου.
Μην ξεχνάμε ότι το άκρο ναό τον έκανε ο Κύριος. Το εντελώς ανάποδο. Και μας το παρουσιάζει η Εκκλησία μας τη Μεγάλη Δευτέρα έτσι και μας τα φάει αγκάθινο και αυτή η εικόνα ονομάζεται άκρα ταπείνωσης. Έτσι ανεβαίνουμε. Με μια προσπάθεια. Προσπάθεια καθημερινή. Δεν θα φτάσουμε τα μέτρα των Αγίων των Μεγάλων, αλλά τουλάχιστον να μην απαντάμε στις προκλήσεις που μας δημιουργούν οι άνθρωποι βαλόμενοι από τον Σατανά. Γιατί και αυτοί δεν το κάνουν μόνοι τους. Άρα λοιπόν εκείνος που αγαπά τον εαυτό του και τον εβάζει ψηλά, έχει αποκοπεί από τον ίδιο τον Θεό και είναι μακριά. Είναι χωρίς Θεό. Άθεος εν κόσμο, λέει ο Απόστολος Παύλος. Σαν τον Φαρισαίο. Άθεος εν κόσμο. Έτσι. Ανέβηκε και έλεγε ότι αυτός είναι. Φαρισαίος στην ουσία. Και στο τέλος, όχι σαν τον Κώστα. Όχι σαν τον Κώστα. Φαρισαίος, πέρα για πέρα. Λοιπόν, καλώς τον Ιωσήφ. Λοιπόν, επίσης είναι, εμείς λέμε ότι δεν είμαστε. Εγώ θα αναφέρω 3-4 περιπτώσεις που θα τις γραφήσω για δικά μου, που θα μας μιλήσουν περίτρανα ότι όχι ανεχόμαστε σαν τον επίσκοπο της Περγάμου, αλλά και συζούμε πιο χειρότερη με το κακό. Εμείς είμαστε πιο και συζούμε. Και συζούμε. Δεν το λέω εγώ, το λέει γραφή. Όχι, ναι. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, μάλλον και ο Κύριος το λέει, ο ίδιος, ότι εγγάρ, δηλαδή από της καρδίας ημών, από την καρδιά σας, εξέρχονται πονηροί διαλογισμοί. Πονηροί, από εδώ πέρα δεν βγαίνουνε, από εκεί λέει ο Κύριος. Και ονοματίζει τους διαλογισμούς. Πορνείας, πλεονεξίας, μοιχείας. Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν ζει με κάποιους τέτοιους λογισμούς? Όλοι μας. Εγώ πάντως ζω με πάρα πολλές τέτοιες. Και όχι μόνο, Μιχάλη, σε στιγμή ανέμελη, αλλά και σε στιγμή που είμαστε γονατισμένοι κάτω, μας τους φέρνει, γιατί έχουμε συζήσει στο παρελθόν. Αν δεν είχαμε συζήσει στο παρελθόν και ήταν καθαρός ο βίος μας από τα μικρά μας χρόνια, δεν θα περνάγαν τόσο εύκολα. Γιατί λέει ο πατήρ Παΐσιος, ο άλλος σου στέγει τον πύραυλο, και εννοεί το διάβολο, εσύ λέει, πού είναι οι ακτίνες λέιζερ για να τον προσγειώσει άλλο εδώ, σε αεροδρόμιο μακριά? Και εννοεί την προσευχή. Και εννοεί την προσευχή. Κύριε σου, στέλνει σώμα. Επιτρέπεις και έρχεται ο πύραυλος του διαβόλου, τάκ, την ώρα της προσευχής. Γιατί έχουμε ή ζούμε ή έχουμε ζήσει είτε πολύ είτε λίγο είτε ελάχιστα με πορνικούς, με διεφθαρμένους λογισμούς. Και μην ξεχνάμε και το άλλο, ότι η πλεονεξία που βρίσκεται στο κατακόρυφο, η αγάπη στα πολλά, στο χρήμα, στα κτήματα, που σημαίνει το ίδιο πράγμα, σημαίνει άρνηση Χριστού, Χριστοάρνηση. Θυμηθείτε ότι πήγε και κρεμάστηκε ο προδότης και η Εκκλησία μας φωνάζει τις ημέρες εκείνες, τις ημέρες της εβδομάδας, ότι κρεμάστηκε από τη φιλαργυρία. Να σας θυμίσω το τροπάριο εκείνο που αρχίζει με τη Μεγάλη Δευτέρα, που λέει «Ιδού ο νυμφίος έρχεται το μέσο του νυχτός
και συνεχίζει και λέει, χωρίς σε δύο κατηγορίες, σε φωτισμένους και σε σκοτισμένους που μπαίνουν στον υφάνα του Κυρίου μέσα, και λέει, προσέχτε γιατί ο Ιούδας, μας το λέει, θα το πάρει εκείνο μέσα, τυφλωμένος λέει από το πάθη της φυλαργυρίας, σκοτίστηκε και κρεμάστηκε. Τότε το πάρει μέσα. Για να το φωνάζει η Εκκλησία, που είναι το ίδρυμα που το ίδρυσε ο ουρανός και είναι η αλήθεια στον κόσμο κάτω η Εκκλησία, σημαίνει ότι η πλεονεξία είναι ένα από τα πρώτα κολάσιμα μαθήματα. Η Εκκλησία το ονομάζει ασύγνωστο. Δηλαδή εφόσον το γνωρίζεις και εδώ καταδικάζεις μέσω εξομολογίου σου και μέσω προσπάθειας, δεν συγχωρείσαι. Είσαι Ιούδας. Αγκαλιάζεις εκείνο και όχι τον Χριστό. Το χρυσό και όχι τον Χριστό. Είναι και ένα τροπάριο που λέει ότε η ένδοξη μαθητέ. Αυτό είναι, αυτό σου λέω. Αυτό. Αυτό σου είπα. Αυτό βέβαια. Ναι. Λέει αυτό. Τότε λέει Ιούδας ο δισεβής φυλαγγυρία εκομή. Νοσίσας. Νοσίσας. Ναι, ναι, ναι. Ήταν άρρωστος λέει από φυλαργυρία και σκοτιζόταν, σκοτίζεται λέει. Σκοτίζεται. Πότε, όταν οι μαθητές έπαιρναν μέρος στο δείπνο. Και αν όμως κριτάς, το δίκαιο Χριστόν πήγε και τον επαράδειγμα. Ναι, το δίκαιο πήγε την παράδοση. Λοιπόν, αυτό είναι που λέω τόσο. Ναι. Λοιπόν, χωρισμό, από εδώ και πέρα μιλάμε, ο επίσκοπος της Εφέσου είχε άνοχη και εμείς έχουμε συμμετοχή στη ζωή. Συμμετοχή στη ζωή. Διαφορά τον άλλο και το καταδίκασα. Έχω κατά σου, έχω εις βάρος σου, γιατί δίκησα ανοχή σε αυτούς τους βαλαμίτες, τους Νικολαίτες, ανοχή και τους έχεις μέσα εκεί. Και το όνομα σας μάλιστα θρόνο του σατανά. Το προσέχουμε. Θρόνο, κατοικείς όπου ο θρόνος του σατανά. Τώρα δεν ξέρω. Θέλω να με συγχωρέσει. Εμείς στείλουμε θρόνο. Και λέμε, έλα κάτσε. Και άμα κάτσε δεν βγαίνει. Είναι φοβερό δηλαδή να ξέρουμε, να το γνωρίζουμε άλλο τον άρτον των επιούσεων και άλλο το να κυνηγάμε μια ζωή να αποκτήσουμε και να ξεχνάμε τον Κύριό μας. Τεράστια διαφορά. Τρίτον ή τέταρτον μάλλον, ο Απόστολος Παύλος γράφει σε μια επιστολή προς Τίτον, κεφάλαιο 1 στίχο 12, κρίτες, για τους κριτικούς κάτω, αεί ψεύτες, ψεύδονται, λένε ψέματα, γαστέρες αργέ, στέκω εδώ, γαστέρες, κοιλές, αργές, κοιλιόδουλοι, γαστρίμαργοι, που έχουν σαν έργο φάγομεν, πίωμεν, αύριο να αποδίσκομεν. Έτσι χαρακτηρίζει. Με άλλα λόγια, ο Απόστολος Παύλος το λέει. Ναι, με, σου λέω, προς Τίτον κεφάλαιο 1, στίχο 12. Τίτον κεφάλαιο ξύλο. 1. Έφαγε ξύλο από εκεί. Λοιπόν, αυτό, τα λέει. Δεν είναι μόνο, λέει ψέματα δηλαδή. Όχι, όχι, όχι. Κάτι θα είδε, αλλά εγώ τουλάχιστον δεν απαλλάσσω τον εαυτό μου από εκείνο το ελάττωμα. Ποιο είναι αυτό το λόγιο, της μάσας. Καλή μάσα. Καλή μάσα κύριε Ιωσήφ. Εδώ αυτούς τους ονομάζει ο Απόστολος και Παύλος. Και σκληροτράχυλους τους λέει. Όχι, μιλάει τους κριτικούς. Γαστέρες αργέ. Κάθε ένας που καταλαβαίνει ότι... Και να είμαι σκληροτράχυλοι. Ότι είναι σκληροί. Το θέμα λέει αποκοπή από το Θεό. Αποκομμένος από το Θεό. Αφού υπηρετείς την κοιλιά σου και ο το Θεό σου,
Ξεκινήσαμε και το επαναλαμβάνω και άλλη μια φορά. Ξεκινήσαμε και το επαναλαμβάνω και άλλη μια φορά. Έχουμε βεβαιότερον των προφητικών λόγων. Εκείνο που μπορεί να μας μιλήσει με σιγουριά για τη ζωή μας, χωρίς να αισθανόμαστε, ότι κινδυνεύουμε από κάτι, είναι ο λόγος ο προφητικός. Επίσης θυμίζω ότι βλέπω, λέει ο Κύριος στον επίσκοπο της Περγάμου, ότι κρατείς, θυμηθείτε το καλά και μην το ξεχνάμε, κρατείς γερά το όνομά μου. Κρατείς γερά το όνομά μου. Με άλλα λόγια, είσαι ομολογητής. Και να σου φέρω για παράδειγμα τον αντίπα, τον μάρτυρα εκείνο που παρέδωσε τη ζωή του για το δικό μου όνομα. Μας λέγει το παράδειγμα ότι δεν μας μένει άλλο πράγμα στον κόσμο αυτό. Δεν υπάρχει άλλο, τελείωσε. Κλείνουμε τα μάτια τώρα, αυτή τη στιγμή. Έχουμε στην αγκαλιά μας το όνομα του Κυρίου και φεύγουμε. Άλλη αγκαλιά μας περιμένει. Ζεστή, αιώνια, μόνιμη. Τελείωσε. Δεν υπάρχει άλλος λόγος αληθινά μοναδικά από το όνομα του Κυρίου. Εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή. Το λέει ο Κύριος. Εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι και η ζωή. Άρα πρέπει να κρατούμε καλά το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ή δυνατόν μια εφαρμογή στο Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελεησόν με, την ημέρα αλλάζει πέρα για πέρα το χρώμα της η ημέρα. Ξέχασμα την επόμενη, στο κενό ο άνθρωπος. Είναι αυτό μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα. Ότι ζει στο κενό χωρίς να επικαλείται το όνομα του Κυρίου στο στόμα του. Νεκρός πέρα για πέρα. Είναι πεθαμένος ο άνθρωπος. Το λέει και ο Κύριος ότι, να το ξαναπούμε και μια φορά, να το και άλλη μια φορά. Ας τους νεκρούς, λέει στον αιωνίο που είναι ο Κύριος, που του λέει, Κύριε, άσε με να πάω να θάψω τον πατέρα μου. Βρε, ας τους νεκρούς που είναι γύρω του, να το θάψουν αυτοί. Ονόμασε εκείνο που ήταν γύρω και τον κλαίγανε, πεθαμένος ο Κύριος. Νεκρούς πραγματικά. Άρα υπάρχουν και στη ζωή αυτή ζωντανοί και πεθαμένοι. Περπατάνε και είναι πεθαμένοι. Αλλά άλλοι περπατάνε και είναι ζωντανοί. Επικαλείσαι το όνομα του Κυρίου. Ζεις. Δεν επικαλείσαι, είσαι τελειωμένος. Πού διαχωρίζονται αυτοί, πού τους βλέπεις δηλαδή. Πού τους βλέπεις, το ξέρουν οι ίδιοι. Δεν είναι ανάγκη. Λες να το ξέρουν. Αυτό σίγουρα. Σιγουρότατα, σιγουρότατα, πέρα για πέρα. Λέει, μου θυμίζει ο αδελφός δίπλα. Έλα, λέγει, βρε Ναθαναήλ, βρήκαμε τον Κύριο. Ο άλλος είχε άγνοια, ο άλλος ήταν σίγουρος ότι μπροστά του έβλεπε το Μεσσία του κόσμου. Σίγουρος. Λοιπόν, μπα, του λέει, πώς το ξεχωρίζουμε. Και του λέει, έλα να δεις. Επομένως, το ερώτημα παίρνει την απάντηση. Ζήσε με το όνομα του Κυρίου για να δεις ότι ζεις και εσύ, ζει και ο Κύριος. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση. Ζεις προσωπικά γιατί ζει ο Κύριος. Έλεγα σε κάποιον,
για να μην σε πειράζει ο πειρασμός. Γιατί τον ενοχλούσε πολύ. Θα, αν είναι δυνατόν, γράψε μια πινακίδα μπροστά και αν τη βλέπεις μεγάλη με μεγάλα γράμματα, ζει Κύριος. Και θα σου φύγουν όλα τα δαιμόνια που σε ενοχλούν. Γιατί πράγματι δεχόταν, τον πειράσαν τα δαιμόνια. Του κάνανε τη ζωή μαύρη, σκοτεινή. Του ομολογούσε. Λοιπόν, απάντηση λοιπόν. Κρατάμε σφιχτά. Πολύ σφιχτά. Εδώ και εδώ και εδώ. Το όνομα του Κυρίου. Και το λέμε εσωτερικά. Και το λέμε εσωτερικά. Και τότε δεν θα έχουμε ερωτηματικό. Θα έχουμε την απάντηση χειροπιαστή ότι ο Κύριος μας είναι μέσα μας με σιγουριά. Όσο καιρό δεν κάνουμε βήματα ζωής κοντά στο Κύριο, τότε δεν χαμπαρίζουμε αν όντως υπάρχει ο άλλος και ζει με τον Κύριο. Καθόλου. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Αυτό καταλαβαίνει εκείνος που κάνει το πείραμα. Έλα να δεις. Παραπάνω από το έλα να δεις, πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Ζούμε με τον Κύριο διά της προσευχής, ζει ο Κύριος μέσα μας και σίγουρα βέβαια υπάρχει και το έργο της μετάνοιας που σημαίνει η εξομολόγηση θα γίνεται και η Θεία Ευχαριστία και πάνω αγκαλιά αυτά και τα λοιπά έργα της οικονομίας του Θεού, της σωτηρίας μας. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν, πρέπει να γνωρίζουμε ότι είπε ο Κύριος, ότι κήρυξαν οι Απόστολοι. Εγώ δεν μου χρειάζεται να έχω άλλη απόδειξη, να μην αναφέρω όνομα, άλλη απόδειξη καμία. Όταν κάθομαι, βάζω χοντρικά στο μυαλό μου, πολύ χοντρικά στο μυαλό μου, λέω, διαλέγει 12, αγράμματοι πέρα για πέρα, αγράμματοι. Και του λέει, πηγαίνετε να κηρύξετε. Θα πάρουμε ένα γράμμα τώρα να μιλήσει στα πλήθη μπορεί. Και εγώ θα είμαι μαζί σας. Και δεν θα σκεφτώσετε τι θα πείτε από πριν. Την ώρα εκείνη εγώ θα στα βάζω το μυαλό μέσα. Και άλλαξε η τότε οικουμένη παρακαλώ. Ήταν γεμάτη η γη από είδωλα. Γεμάτη. Γεμάτη από φόνους, γεμάτη από ανθρωποθυσίες δηλαδή, μικρό μεγάλο. Γεμάτη από εγκλήματα, γεμάτη από όργια, όλη η γη. Όλοι μιλάμε όπου πήγαινες, βήμα περπατούσες και τέτοια γινόντουσαν. Και έγινε η ανατροπή, όχι η μετατροπή, ανατροπή. Η αλλαγή του κόσμου. Και λέει ένα ωραίο τροπάριο, μεταποιήθηκε. Αλλάζουμε λέει, κάνουμε μεταποίηση στο ύφασμα, το γυρίζουμε και το κάνουμε καινούριο. Έκανε ο Κύριος με τους Αποστόλους μεταποίηση της Οικουμένης. Την άλλαξε πέρα για πέρα, βέβαια όσοι πιστέψαν τότε, και την έκανε από μαύρη άσπρη. Αυτό εμένα δεν με αφήνει, με κρατάει εγμάλωτο και μου λέει αυτοί αγράμματοι χωρίς κανένα άλλο μέσο ανθρώπινο άλλαξαν την Οικουμένη ολόκληρη και βέβαια την άλλαξαν. Δεν μου χρειάζεται λοιπόν, μόνο αυτό μου είναι αρκετό. Να πω, Κύριε, έλα, έκανες αλλαγή του κόσμου και σε μένα να μου κάνεις μια αλλαγή μέσα μου. Μια αλλαγή. Και το καταλαβαίνεις από εκεί πέρα. Πέρα για πέρα το καταλαβαίνεις. Βλέπεις τώρα, μου έχει τύχει να έχω δει δηλαδή, ανθρώπους βαλμένους μέσα στο κακό 100% και κάποια στιγμή κάνουν τάκ, στροφή και λες πώς γίνεται αυτή η αλλαγή. Βλέπεις έναν, τους νέους και φωνάζουν, δεν μπορούμε χωρίς γυναίκα. Και βλέπεις άλλο νέο και σου λέει, εγώ μπορώ χωρίς γυναίκα. Γιατί μπορεί, γιατί έχει τον Κύριο. Αυτός, άμα τα κουμαντάρει, τελείωσε, η δύναμη σε ανήκει σε εκείνον και όχι σε εκείνον που κάνει το καλό. Όλα τα καλά είναι από ψηλά. Πριν τελειώσω,
θα ήθελα να αναγνώσω ένα κομμάτι του Αποστόλου Πέτρου στο τέταρτο κεφάλαιο της επιστολής του Πέτρου και χωρίο 3. Μία υπόμνηση θα κάνω, πρώτα σε μένα και μετά σε όλους εσάς. Όχι δική μου, αλλά του Αποστόλου Πέτρου, για να μπορέσουμε να κάνουμε εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι πέρασε η νύχτα πια, το σκοτάδι της αμαρτίας, ήγγηκεν η ημέρα, η ημέρα του Χριστού, και η αιώνια ημέρα είναι μπροστά μας. Το είπε ο Κύριος. Το είπε. Πώς το είπε? Όταν έκανε το κήρυγμά του, η πρώτη λέξη που είπε, ήγγηκε η βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή, να την η βασιλεία του Θεού. Και εννοούσε τον εαυτό του. Αυτός ήταν μπροστά τους και ήταν κοντά. Ήγγηκε η βασιλεία. Λοιπόν, και εμείς κάνουμε την εξής υπόμνηση που μας λέει ο Απόστολος Πέτρος. Αρκετός γαρ ημίν ο παρελήθος χρόνος. Το εξηγήσω. Φτάνει πια ο χρόνος που πέρασε της ζωής μας πάνω στο θέλημα των εθνών. Που τον χρόνο εκείνο που πέρασε κάναμε το θέλημα που κάνανε και οι ειδωλολάτρες. Οι ειδωλολάτρες, μιλήσαμε για αμαρτήματα που σημαίνουν ειδωλολατρεία προηγουμένως. Τέρμα λέγει πια στο θέλημα εκείνο που κάναμε κι εμείς, όπως κάνανε και οι ειδωλολάτρες. Οι οποίοι ακολουθούσαν, οι ειδωλολάτρες, ασέλγεια, επιθυμίες κοσμικές, ποτά, ειδωλολατρεία, ηνοφλυγία. Ηνοφλυγία, ξέρεις, σημαίνει ηνοφλυγία. Σημαίνει να αισθάνεσαι κάψιμο για να πεις ποτό, κρασί. Φάγομεν, φτάνει πια. Φτάνουν αυτά, τέρμα σε εκείνα. Έως τώρα δεν γνωρίζετε, τώρα κόψιμο και αλλαγή πορείας πια. Κάτω από το θέλημα του Θεού. Θα ήθελα, επειδή ό,τι εδώ ακούγεται δεν είναι δικό μου, αλλά είναι μέσα από τη γραφή παρμένο, να λάβουμε υπόψη μας ότι είναι ανάγκη, πολύ μεγάλη ανάγκη. Επειδή οι καιροί, λέει ο Χρυσόστομος, ουμενετί, δεν μας περιμένουν. Δεν εμείς είμαστε κύριοι του χρόνου της ζωής. Προς Θεού. Άλλος είναι εκείνος που έβαλε το ξεκίνημα της ζωής μας και ο ίδιος είναι εκείνος που βάζει τέλος στη ζωή μας. Και επομένως, επειδή έρχεται ο νοονοήτο εν ώρα ενίου προσδοκούμεν, σε ώρα που δεν περιμένουμε. Περιμένουμε, κύριε Σταμάτη, την ημέρα, την κοινότητα, την ξέρουμε? Όχι, δεν ξέρουμε. Περιμένουμε, αλλά δεν ξέρουμε την ώρα. Σίγουρα. Την ώρα που δεν περιμένουμε. Σίγουρα. Και λέει, σαν κλέπτης μέσα στη νύχτα, τα μάτια μας τέσσερα, να φύγουμε με το όνομα τουλάχιστον, με το όνομα τουλάχιστον του Κυρίου στο στόμα. Με το όνομα του Κυρίου στο στόμα. Γιατί και αυτό μετράει. Αφού λέει και για ένα ποτήρι νερό που θα δώσω ακόμα το μετράει ο Κύριος. Όταν λαχταράς και λες, Κύριέ μου, καταλαβαίνω τα χάλια μου, αλλά μη με αφήνεις. Αυτό είναι για μας σωτήριο. Δηλώνει μετάνοια. Εύχομαι, Κύριος, να μας ανοίξει τα μάτια πέρα για πέρα,
να ζούμε πάνω στο λόγο το προφητικό του Κυρίου μας. Τίποτα άλλο παραπάνω. Πες κάτι Μιχαλάκη. Δύο λεξίδες θα πω για όλο αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, άραγε συνεχίζεται από τότε μέχρι σήμερα και επειδή διάβαζα κάποια πατερικά κάποτε που διάβαζα, λέω τούτο, ότι το ίμιση του παντός είναι η αρχή και ο Κύριος περιμένει όλους μας, τον καθένα ξεχωριστά, να κάνουμε αρχή για να το συναντήσουμε. Αμήν. Αμήν πέρα για πέρα. Τι θα σε δίμασαι. Τώρα δεν μας είπες, τη μάσα πώς θα την κόψω. Κόψε μόνος. Τώρα με μην το χαλάς. Τα είπαμε. Μην το χαλάς. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός, 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 Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ελέησον ημάς, αγιαστεί το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε ημίς σήμερα, θάφεση ημίς τα ωφελήματα ημών, ως και ημίς αφήρεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από την πονή. Διευκόρο τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ας λέγει, λειτουργεί.